Έφυγε, κυρίες και κύριοι, σήμερα από τη ζωή η σιδηρά κυρία της πολιτικής. Σε ηλικία 87 ετών, χτυπημένη από εγκεφαλικό, πέθανε η Μάργαρετ Θάτσερ. Η Θάτσερ συγκρούστηκε με τα συνδικάτα, προχώρησε σε σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων, ανακατέλαβε τα νησιά Φόκλαντ μετά την εισβολή της Αργεντινής και γλίτωσε από απόπειρα δολοφονίας του Ήρα το 1984. Τάχθηκε στεναρά υπέρ της ελευθερίας των αγορών και κατά της Ομοσπονδιακής Ευρώπης και του κοινού νομίσματος, ενώ θεωρείται κινητήριος δύναμη πίσω από την περεστρόικα και την κατάρρευση του Σοβιετικού μπλοκ. Φίλοι και αντίπαλοι της παραδέχονται ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Βρετανίας υπερασπίστηκε με πάθος τις απόψεις της και άλλαξε αποφασιστικά το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Λονδίνο και τον ανταποκριτή μας εκεί, Θανάση Γκαβό. The ladies not for turning. Πολλοί την μισούσαν. Κανείς όμως δεν την αγνοούσε. Για μια γενιά η Μάργαρετ Θάτσερ καθόρισε την έννοια του ηγέτη. Στον κόσμο ήταν η προσωποποίηση της Βρετανίας. Η Μάργαρετ Θάτσερ ήταν μεγάλη πρωθυπουργός. Μια γυναίκα με ισχυρές πεπιθήσεις, πιστή στις ιδεολογικές της απόψεις, τις οποίες δεν έκρυβε. Πίστευε ότι η εμπειρία της μπορούσε να μας βοηθήσει με την περεστρόικα. Αφού κατάφερε να φτάσει στην Downing Street, θα μείνει στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Βρετανίας. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. Εμπνευσμένη από τον πατέρα της, η Μάργαρετ Θάτσερ έδωσε μάχη για να κατακτήσει τον κόσμο των ανδρών. Κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής και να ανατρέψει τον ηγέτη του συντηρητικού κόμματος, Έντουαρτ Χιθ. Ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας επί διακυβέρνησης εργατικών με τα σκουπίδια στους δρόμους, τους νεκρούς άθαυτους, την ανεργία και τις απεργίες την έφερε στην εξουσία. Η οικονομική θεραπεία που επέβαλε ήταν να περιορίσει δραστικά τα δικαιώματα των συνδικάτων, να ανεβάσει τα επιτόκια και να απελευθερώσει τις απολύσεις. The ladies not for turning. Το 1982 η πρωθυπουργός της Βρετανίας έδειξε ακλόνητη αποφασιστικότητα όταν η Αργεντινή επιτέθηκε στα Φόκλαντ. Αγνοώντας τις αντίθετες απόψεις, ξεκίνησε ένα πόλεμο 14.000 χιλιόμετρα μακριά, στέλνοντας ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Μπορεί εκατοντάδες Βρετανοί στρατιώτες να σκοτώθηκαν, όμως η νίκη της Βρετανίας εξασφάλισε στη Μάργαρετ Θάτσερ τη δεύτερη εκλογική της νίκη, με τη βρετανική κοινή γνώμη να πανηγυρίζει. Ακολούθησε η σφοδρή σύγκρουση με τα συνδικάτα και τον ανθρακορίχο Άρθρου Σκάργκη. Πολλοί έχασαν τις δουλειές τους, τα συνδικάτα ιτήθηκαν και όλοι κατάλαβαν ποιος κυβερνά πραγματικά τη Βρετανία. Στην εξωτερική πολιτική, η Θάτσερ επέτρεψε την εγκατάσταση αμερικανικών πυρηνικών πυράβλων στο έδαφος της, απειλώντας τους Σοβιετικούς με αμοιβαία καταστροφή σε περίπτωση επίθεσης. Το δίδυμο Ρίγκαν-Θάτσερ εξαπέλυσε ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας του Κακού, ενώ παράλληλα στήριξαν τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Η Περεστρόικα και η Γκλάσνοστ κατέληξαν στην ανέμακτη κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας και την απελευθέρωση ολόκληρης της Ανατολικής Ευρώπης. Ακολούθησε η τρίτη εκλογική της νίκη, όμως ο κεφαλικός φόρος εξαγρίωσε την κοινή γνώμη, ενώ οι υπουργοί της διαφωνούσαν με την οικονομική πολιτική και την αντιπαράθεση με την Ευρώπη. Με αφορμή την παρέτηση από την κυβέρνηση του Σερ Τζέφρι Χάου, ο επίδοξος αρχηγός των συντηρητικών Μάικλ Χέζελτάιν ενορχίστρωσε την ανατροπή της με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την Downing Street στις 28 Νοεμβρίου του 1990. Η επιρροή της φαίνεται από ότι τόσο ο διάδοχός της Τζον Μέιτζορ όσο και ο εργατικός Τόνι Μπλερ δηλώνουν πολιτική κληρονόμη της. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον Θανάση Γκαβό στο Λονδίνο. Η Μάργαρετ Θάτσερ είχε φανατικούς οπαδούς και φανατικούς εχθρούς. Θανάση, σε κάθε περίπτωση όλοι παραδέχονται ότι πρόκειται για μια σπουδαία πολιτική προσωπικότητα. Ποιο είναι το κλίμα λοιπόν οι αντιδράσεις στο Λονδίνο? Ναι, είναι σαφές ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη συγκίνηση και ότι οι Βρετανοί συνειδητοποιούν ότι έφυγε μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα. Κατανοούν όμως ότι έφυγε και μια πολύ αμφιλεγόμενη πολιτική φυσιογνωμία. Έχουμε από τη μία πλευρά τον πρωθυπουργό David Cameron, που διέκοψε το ταξίδι του στην Μαδρίτη,
να λέει ότι χάθηκε μία μεγάλη πρωθυπουργός, ηγέτης και Βρετανίδα. Ακόμα και οι εργατικοί της αντιπολίτευσης λένε ότι μπορεί να διαφωνούσαν μαζί της, αλλά ότι δεν μπορούν παρά να εκφράσουν το σεβασμό τους για την πολιτικό Θάτσερ. Και είναι πάρα πολλοί οι συνεργάτες της που υπερασπίζονται από το πρωί το έργο της και την κληρονομιά της και το χαρακτήρα της. Αλλά υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι είχαν επικές διαμάχες μαζί της και δεν τη συγχωρούν. Αναφέρω χαρακτηριστικά τον πρόεδρο των Ανθρακορίχων στη Βορειοανατολική Αγγλία, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι είναι μια σπουδαία ημέρα για τους συναδέλφους του, διότι έφυγε η γυναίκα που κατέστρεψε τις κοινότητές τους και τις ζωές τους. Και είναι σαφές ότι οι όροι θατσερισμός και σιτηρά κυρία χρησιμοποιούνται σήμερα με δύο διαφορετικά νοήματα από τις διαφορετικές παρατάξεις, άμα θες. Τονίζεται ότι ναι, μεν επέδειξε πυγμή και έδωσε σε μια χώρα την χαμένη αυτοπεποίθησή της. Υπάρχουν και άλλοι όμως που λένε ότι με τον ακραίο οικονομικό φιλελευθερισμό προκάλεσε την αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού και της βαριάς βιομηχανίας της χώρας. Αλλά αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούν είναι ότι η Μάργαρετ Θάτσερ σημάδεψε όσο ελάχιστη πολιτική την εποχή της. Και είναι χαρακτηριστικό ότι την Τετάρτη συγκλήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην Βουλή των Κοινοτήτων και των Λόρδων, ώστε οι πολιτικοί να αποτίσουν φόρο τιμή στην πρώην Πρωθυπουργό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.